Άσε μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθούμε αυτό το. Υπάρχει ένα βάρος στην ατμόσφαιρα, να τα λέμε κι αυτά. Υπάρχει ένα βάρος και. Υπάρχει γενικότερα. Καλά, γενικότερα. Είμαι σε φάση ειδικότερα που πέφτω λίγο εγώ, γι' αυτό παλεύω. Εντάξει. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Προσπαθούμε κάπως έτσι να το διασκεδάσουμε όσο γίνεται. Σήμερα έχουμε αυτή την όψη που σας έλεγα από χτες, ότι είναι η τελευταία φορά που αυτοί οι δύο πλανήτες, ο Ερμής και ο Πλούτωνας, συναντιούνται στο ζώδιο του Αιγόκερου. Και ο λόγος είναι ότι ο Πλούτωνας ως ο νούπο θα φύγει από τον Αιγόκερο και θα μπει στον Υδροχό. Και ο Ερμής, εντάξει, είναι ένας πλανήτης που αλλάζει η θέση κάθε 20 μέρες. Όμως στον Αιγόκερο δεν θα τον ξανασυναντήσει τον Πλούτωνα, γιατί ο Πλούτωνας του χρόνου που θα είναι πάλι ο Ερμής στον Αιγόκερο θα έχει μπει στον Υδροχό πια. Άρα οι συναντήσεις τους πλέον θα είναι στο ζώδιο του Υδροχώου. Αυτή είναι λοιπόν η καταληκτική όψη. Είναι μια όψη που έχει να κάνει πάρα πολύ, ο Ερμής έχει να κάνει πάρα πολύ με το μυαλό μας, έχει να κάνει πάρα πολύ με τις σκέψεις μας. Δείχνει εδώ, στην καταληκτική αυτή όψη που κάνει με τον Πλούτωνα, ότι κλείνει ένα κεφάλαιο, μια κατάσταση. Αυτό. Στην αστρολογία, όπως και στη ζωή, τα κεφάλαια δεν κλείνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες «Α, τέλος, τραβάω εδώ πέρα τη διαχωριστική γραμμή». Το έχεις σκεφτεί, το έχεις ξανασκεφτεί. Έχουν γίνει διεργασίες και φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο. Εδώ λοιπόν αυτή η όψη λέει ότι σε έναν τομέα, για κάθε ζώδιο είναι ξεχωριστό φυσικά, ξεχωριστός ο τομέας, σε κάποιο τομέα θα σταματήσει να μας απασχολεί τόσο πολύ και να δίνουμε τόση ενέργεια και τόση σκέψη στο συγκεκριμένο τομέα, τώρα πια που θα φύγει και ο Πλούτωνας από τον Αιγόκερο. Άρα είμαστε στο τέλος μιας κατάστασης. Η επιρροή αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε η δύναμη του μυαλού. Το μυαλό μας είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι αυτό που μπορεί να ελέγχει πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να ελέγχει, έτσι, να μην το αφήνουμε δηλαδή να τεμπελιάζει. Είναι νομίζω το πιο σημαντικό από όλα. Είναι λοιπόν μία όψη, αν θέλουμε να εξηγήσουμε πράγματα, αν θέλουμε να επιχειρηματολογήσουμε, αν θέλουμε να διαπραγματευτούμε, αν θέλουμε να κάνουμε μία δυνατή συμφωνία. Έχει και τα καλά της αυτή η όψη δηλαδή του Ερμή με τον Πλούτωνα. Έχει και τις δυσκολίες της, γιατί τι κάνει εδώ πέρα ο Ερμής με τον Πλούτωνα? Μπορεί να ανακοινούν πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, να έρχονται στην επιφάνεια φοβίες. Είναι η όψη των κολλημάτων που μπορεί να έχουμε ή των αιμονών που μπορεί να έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν αυτές εδώ πέρα οι μέρες που είπαμε ότι έχουν και ένα ιδιαίτερο βάρος, και να πω βέβαια ότι στη μυθολογία μας, στην ελληνική μυθολογία, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να καθίσει να το διαβάσει και θα του εξηγηθούν πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν αυτές εδώ τις μέρες. Ο Ερμής λεγόταν και ψυχοπομπός. Εξυπηρετούσε δηλαδή τον Πλούτωνα. Δεν θα το αναλύσω αυτό καθόλου. Όποιος θέλει, ας μπει να διαβάσει, ας τον γκουγκλάρει, Ερμής ψυχοπομπός, και θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα είναι τα πράγματα με την όψη αυτή. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Σαφώς δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο που είχαμε πει ότι είχαμε την Πανσέλινο, η οποία ήταν πολύ ζώρικη. Αυτό τέλος πάντων κάπως είναι πιο ήρεμο σε σχέση με το προηγούμενο.